που είχαν πάει στο Καραϊσκάκι. 12. 12, δεν ήταν πάρα πολύ. Αυτό τουλάχιστον τον άγχωνε λίγο και μιλάμε για κάποιους παίκτες τώρα οι οποίοι κρίνονται πλέον τον προπονητή. Ο Μίτσελ πλέον δεν πάει για να πάρει το πρωτάθλημα, το έχει πάρει σχεδόν. Mm-hmm. Σε μία-δύο αγωνιστικές θα το έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Και μαθηματικά, ναι. Και μαθηματικά. Ο Μίτσελ με τον Μιχαλίτσο αντίπαλο εδώ. Ο Μίτσελ θέλει πολύ απλά να τεστάρει ποδοσφαιριστές, είτε βρίσκονται στην ομάδα του, είτε σε αντίπαλη ομάδα όπως ο Νάρη, με τον Τάτο, τον Ζαραδούκα και τον Διαμαντάκο βεβαίως. Και απ' την άλλη να μπορέσει να φτιάξει ένα καλό σύνολο για τη συνέχεια. Εδώ ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πολύ δυνατά, λέει τις φάσεις, θα τις δεις τώρα. Mm-hmm. Στο έκτο λεπτό ο Βλαχοδήμος, είδαμε το άγχος στο πρόσωπο του νεαρού παίχτη, θέλει να σκοράρει. Από αριστερά ο Χολέβας το ετοίμασε ένα γκολ, δεν τα κατάφερε. Λίγο αργότερα ο Ολυμπιακός το 9 καταφέρει να σκοράρει με τον Τζιμπούρ. Να πετύχει για την κομπίνα στο κόρνερ. Για την κομπίνα στο κόρνερ που βλέπω εδώ, ότι υπάρχουν δύο ποδοσφαιριστές. Στην κομπίνα υπάρχει ένα φάουλ καταρχάς. Έχει τραβήξει ο Μανολάς το παίκ του Άρη. Ναι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Από εκεί πέρα όμως υπάρχει μια κομπίνα, είναι σαν screen αυτό. Ακριβώς. Και δουλεμένο, το βλέπουμε εδώ αυτό που λέγαμε. Αγγλικό ο Μανολάς κλείνει δύο παίκτες, ο Τζιμπούρ απελευθερώνεται πηγαίνοντας πίσω από την πλάτη του και καταφέρνει να σκοράρει. Ξαναλέω, έχει τραβήξει ο Μανολάς τον αντίπαλό του. Πάντως τον Ηρακλή, συγκεκριμένα το δεξιό πιστοφύλακα του Άρη. Ο Ολυμπιακός συνέχισε να πιέζει, ήταν πραγματικά καλός και από τον άξονα αλλά και από τα άκρα. Εδώ βλέπουμε τον Μασάδο να δίνει την μπάλα στον Βλαχοδήμο που έψαξε τον γκολ ο Πιτσιρικάς αρκετές φορές με το αριστερό. Εδώ τελείωσε τη φάση. Με το καλό στο 17. Πόδι. Εκεί θα μπορούσε να δώσει λίγο πιο μπροστά την μπάλα, Βασίλη. Ξέρεις, τη δίνει πίσω αρκετά και κάνει βήμα ο Βλαχοδήμος. Σωστό είναι αυτό, θα μπορούσε να έχει αποκτήσει πλεονέκτημα καλύτερο. Εδώ παίξε πλεονέκτημα με πολύ καλό πόδι από τον Χολέβα. Το είδαμε σε πάρα πολλές φάσεις αυτό. Ο Ολυμπιακός να δοκιμάζει σούτ από μακριά κυρίως με τον Χολέβα και σε στημένες μπάλες περισσότερο που τις έχει δουλέψει πάρα πολύ. Ο Μίτσελ είναι ξεκάθαρο και φαίνεται αυτό. Εμφανίσει και ο Βλαχοδήμος όπως και τις τελευταίες. Εδώ υπάρχει μια επαφή ψηλά στο γόνατο, πέφτει και λίγο εύκολο ο Τζιμπούρ. Εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω ότι στάθηκε κάποιος πάρα πολύ σε αυτή τη φάση του Ολυμπιακού. Ο Τάτος, και είχε ενδιαφέρον αυτή η μονομαχία του Τάτου με την ομάδα του, γιατί όσον Ολυμπιακό ανήκει, ο Τάτος εδώ πέρασε από αρκετούς παίκτες, μπήκε στην περιοχή, τελευταία στιγμή κόπηκε. Και ήθελε να σκοράρει εδώ στο γήπεδο Καραϊσκάκη και να εσωφαρίσει στο 31ο λεπτό. Λίγο αργότερα, 32ο, ο Αμπντούν με τον Χολέβα στα αριστερά είχαν πάρα πολύ καλές στιγμές. Καλή αριστερή πλευρά του Ολυμπιακού, με το δεξίο Χολέβας θα σουτάρει. Καλή προσπάθεια κι αυτή. Είχε την ευκαιρία να σκοράρει αρκετές φορές. Ναι, ναι. Αλλά ναι. Δεν τα κατάφερε σε αυτό το παιχνίδι. Πολλά υπόθηκαν και γράφηκαν για αυτόν τον ποδοσφαιριστή. 35ο λεπτό έχουμε φτάσει. Ακόμα μια ευκαιρία από τα δεξιά. Πάλι από τα άκρα. Είδαμε τη μακρινή παλιά και είχε ενδιαφέρον αυτό. Έγινε αρκετές φορές. Μαζεύονταν οι παίκτες του Ολυμπιακού στη μία πλευρά και από την άλλη ο Βλαχοδήμος ή ο Αμπντούν από την αριστερή. Έμεινε ελεύθερος και κατάφερε να τελειώσει η φάση. Εδώ τελείωσε ο Βλαχοδήμος τη φάση. Πανομοιότυπη φάση, η επόμενη που θα μπει και το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού. Αλλαγή παιχνιδιού με τη μία, πολύ καλή παλιά για τον Βλαχοδήμο που θα παίξει ένα μέναν. Του αρέσει πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Θα μπει στην περιοχή και έχει σηκώσει το κεφάλι. Αυτή είναι η διαφορά σε αυτή τη φάση. Βεβαίως και το ότι πατάει περιοχή ο Μανιάτης και σκοράρει. Βλέπουμε για τον Ολυμπιακό, 37ο λεπτό. Ο Μανιάτης το ήθελε τον γκολ αυτό, το πέτυχε. Πολύ καλό πλασέ, βεβαίως και το κατέβασμα του Βλαχοδήμου, αλλά και η είσοδος του στην περιοχή ήταν όλα τα λεφτά. Έχει ξανασκοράρει με τον Άρη αντίπαλο Μανιάτης ως ποδοσφαιριστής του Πανιωνίου. Και εδώ καταφέρει να σκοράρει και με τη φανέλα του Ολυμπιακού απέναντι στον Άρη. 2-0 Ολυμπιακός και έδειξε να καθαρίσει το παιχνίδι γιατί συνέχισε να πιέζει. Βλέπουμε ο Αμπντούν εδώ, νέα φάση. Ο Διούδης ήταν πολύ καλό σήμερα. Ο Διούδης κράτησε τον Άρη από ένα σημείο και μετά στο παιχνίδι για να μείνει το 2-0 και να πετύχει το 2-1 μετά ο Άρης. 44ο λεπτό, ακόμα μια φάση. Βλαχοδήμος, ο Μανιάτης ήταν εδώ, ο οποίος γύρισε την μπάλα και με το κεφάλι ο Σιώβας δεν κατάφερε να σκοράρει. Μεγάλη φάση για τον Ολυμπιακό. Όπως και αυτό στο δεύτερο ημίχρονο, το ξεκίνημά του. Τα κουνάκι καταπληκτικό από τον Παπάζογλου, είχε και αυτό καλή απόδοση. Η σέντρα από τον Βλαχοδήμο, δείτε κόντρα ριμπάλα. Ο Διούδης με δεύτερη προσπάθεια κατάφερε να μπλοκάρει. 41ο, 50ο λεπτό έχουμε φτάσει και ο Ολυμπιακός συνεχίζει να κάνει φάσεις. Εδώ λίγο αργότερα ο Γιαννιώτας, δραστήριος, τραυματίας και βέβαια χρειάστηκε να μείνει στο παιχνίδι, θέλησε να βγάλει μία assist εδώ, αλλά τελευταία στιγμή κατάφερε ο Μανολάς, είδες με ποιον τρόπο, να κόψει με τα κουνάκια ουσιαστικά και να γλιτώσει τον Ολυμπιακό από το 2-1. Το 2-1 κοντεύσε να γίνει και εδώ από λάθος του Μέγερη. Απροσεξία. Έχει πάρει φάλτσα η μπάλα και σου λέει τώρα να βγω, να την πιάσω, να μην πιάσω. Ήταν σε δίλημα. 57ο λεπτό. Εδώ ο παίκτης του Άρη, ο Παπαστεριανός, έστειλε την μπάλα με το δεξί out. Και λίγο αργότερα, 64, ένα καταπληκτικό σου του Παπάζογλου. Είδαμε με φαλτσάκι αριστερό, η μπάλα πέρασε ελάχιστα out. Πολλές φορές πέρασε η μπάλα από εκείνο το δοκάρι ελάχιστα out. Επόμενο λεπτό, ο Τάτος, η σέντρα. Εδώ ο Αγγελούδης είχε μπει ως αλλαγή. Καταφέρει ο νεαρός παίκτης του Άρη να σκοράρει. Όμως και η παλιά του Τάτου είναι καταπληκτική με το αριστερό. Τον βρίσκει αφύλακτο πίσω από την πλάτη του Μανολά. Η κεφαλιά, κανένα περιθώριο αντίδραση για τον Μέγερη. 65ο λεπτό, μειώνει ο Άρης. Νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Και εδώ έχω βάλει τη φάση αυτή. Ναι, γιατί εκνευρίζεται ο Παπαστεριανός. Πολύ απλά γιατί ήθελε να βγει έξω ο συμπαίκτης του και να συνεχίσει το παιχνίδι. Να πιέσει ο Άρης. Εδώ κάπου εδώ φαίνεται ότι αρχίζει και το πιστεύει ο Άρης ότι μπορεί να ισοφαρίσει. Και είχε φάσεις. Όπως και ο Ολυμπιακός είχε φάσεις συνέχεια. 81ο λεπτό με το Σιώβα με στημένη μπάλα. Απείλησε πάλι ο Ολυμπιακός, όπως και εδώ, Παπάζογλου, η σέντρα και το πλασέ από το Μανιάτη, πολύ κοντά και αυτός ξανά σε ένα δεύτερο γκολ απέναντι στον Άρη για να τελειώσει το παιχνίδι. Δεν το κατάφερε, όπως και ο Τζιμπούρ εδώ. Στο ίδιο μπάλα στο δεξί, σωστό. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό, πλασάρει με το αριστερό αυτή τη φορά. Πάλι μπαλά, ότι τον Ολυμπιακό 84.
Συνεχίζεται στο 86. Ξανά εδώ ο Τζιμπούρ, το σούτο Διούδη σε ετοιμότητα. Είπαμε πάρα πολύ καλό σήμερα ο νεαρός πορτιέρο και τη Εθνική Ελπίδων. Ο Διούδη. Χτύπησε ο Σιδηρόπουλο. Βεβαίω, τραυματισμό στο καλοκαίρι. Νομίζω ότι βρήκαμε τον Ολυμπιακό μετά από μια ήττα που είχε σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι και αυτό ήταν κακή στιγμή για μας, γιατί ήταν σίγουρο ότι δεν θα ήταν χαλαρός τουλάχιστον με την έναρξη του παιχνιδιού. Εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο. Δυστυχώς δεν καταφέραμε κάτι παραπάνω. Τώρα υπάρχουν κάποια παιχνίδια τα οποία είναι ζωής και θανάτου, θα έλεγα, και θα πρέπει να έχουμε συγκομιδή βαθμών, γιατί είναι κρίμα ο Άρης, ο οποίος είναι μια ιστορική ομάδα με τεράστιο κόσμο, να βρίσκεται εδώ που βρίσκεται. Αλλά δυστυχώς στα τελευταία παιχνίδια τα πράγματα γίνονται πολύ πιο δύσκολα και οι βαθμοί παίρνονται με αίμα. Hemos permitido a Aris acercarse con un gol en el marcador, yo creo que en el único remate contra nuestra portería. Έχουμε επιτρέψει στον Άρη να μας βάλει ένα γκολ, ίσως στο μοναδικό σουτ που έκανε εναντίον μας. Quita mérito al buen fútbol de la primera parte. Και η αλήθεια είναι πως είχαμε την ευκαιρία τρεις με τέσσερις φορές να έχουμε τελειώσει το παιχνίδι, να κλειδώσουμε το αποτέλεσμα. Και η αλήθεια είναι πως το αποτέλεσμα στο σκορ δεν δείχνει το πόσο καλοί ήμασταν, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Η εξήγηση που δίνει είναι ότι έχουμε ζητήσει πολλά από τους ποδοσφαιριστές μας τις τελευταίες εβδομάδες, με πολλά παιχνίδια, πολλές προπονήσεις και χωρίς καθόλου ξεκούραση ανάμεσα σε αυτά. Tatos ha demostrado que es un jugador de un excelente nivel. Ήδη τους είχε ξαναδεί, τους γνώριζε από πριν και σήμερα είδε ότι ο Τάτος είναι ένας ποδοσφαιριστής πολύ καταπληκτικού επίπεδου. Juega en una situación muy, muy delicada para su equipo y sin embargo tiene muchísima personalidad y una gran calidad como futbolista. Παίζει σε μια στιγμή πάρα πολύ ιδιαίτερη για τον σύλλογό του και έδειξε σε αυτή τη στιγμή πως είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει πολύ καλή ποιότητα και πως μπορεί να προσφέρει πολλά. Καλησπέρα και στο στούντιο. Ο Ράφι Τζιμπούρ είναι κοντά μας. Είχε την υπομονή να περιμένει. Μετά από ένα παιχνίδι το οποίο δεν είχε καμία σχέση βέβαια με το παιχνίδι της περασμένης Πέμπτης κόντρα στη Λεβάντε, τουλάχιστον όσον αφορά το πρώτο μέρος, το πρώτο ημίχρονο. Ο Ράφικ θα μας πει τα υπόλοιπα, πιστός στο ραντεβού του καταρχήν με τα δίχτυα. Αλλά από εκεί και πέρα είχαμε και κάποιες αντιδράσεις του κόσμου στο τέλος του παιχνιδιού που νομίζω ότι θα έπρεπε να τις σχολιάσουμε. One more time. You managed to score a goal, but we had many bad reactions from our fans. What do you think about it in the second half? Do you think that we didn't perform as well as the first half? Well, okay, you know, we can't at this moment, you know, play the first half as we played. You know, we cannot play all the games as we played the first half because, you know, we play a European game, so the legs are a little bit heavy. Even it's not a reason. We try today, I mean, to keep the head up, and we make our best as we can to make Olympiakos higher. Παρόλο που σήμερα δεν καταφέραμε να παίξουμε στο δεύτερο ημίχρονο όπως το πρώτο, πιστεύουμε πως γενικότερα είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίζουμε σε όλα τα παιχνίδια όπως παίξαμε σήμερα στο πρώτο ημίχρονο. Γιατί είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια, είναι αρκετά μεγάλη η κούραση, τα πόδια μας είναι λίγο βαριά. Από εκεί και πέρα εμείς προσπαθούμε πάρα πολύ. Σήμερα καταφέραμε να σηκώσουμε το κεφάλι μας μετά από αυτό που μας συνέβη στο Europa League και έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε. Είναι πολύ απαιτητικός ο κόσμος του Ολυμπιακού, είναι μια γενική διαπίστωση. Ο Ράφικ έχει κάποια άλλη εξήγηση για αυτό που συμβαίνει στις εξέδρες. Do you think that the people are asking a lot from Olympiakos? Do you have some other explanation? They should ask a lot because that pushes us to be better and to want to play for Olympiakos. You know, we want our fans to be sometimes rude, you know, and to not always be a part of the team. But in difficult moment, we need them too, you know. I mean, if we see the situation in 1 month, we change 3 times coach, you know, we are playing always with different players. I mean, nobody cheat, you know, the players give their best, you know, and as we have seen the games in Levante, we concede a goal, okay, very fast, but then we catch two penalty and a red card, you know. So this does not mean that we didn't want to go well in Europe, but sometimes the details make the difference, and we paid. Then it was difficult for us to change the situation. Even we tried, but even after 10 minutes we catch another goal at home, and it was completely complicated for us psychologically.
So today we try to make ourselves up and to keep the head up and to show that Olympiakos is the big team, because our fans want always the best of us. So understand that they are disappointed about this because they was expecting many things, but we really want to show a nice pictures of us today. Πρέπει να είναι απαιτητική η φιλαθλή μας, γιατί αυτό μας δίνει την πίεση και μας κάνει να θέλουμε να είμαστε καλοί και να θέλουμε να παίζουμε καλά για τον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα πάντα χρειάζεται λοιπόν, θέλουμε πάντα τη στήριξή τους, όμως μερικές φορές θέλουμε να είναι και έτσι αγενείς κατά κάποιο τρόπο, έτσι ώστε να μας θυμίζουν ότι πρέπει να κάνουμε καλύτερα τα πράγματα. Δεν είναι όμως πάντα εύκολο. Δεν σημαίνει το γεγονός ότι κάποια παιχνίδια δεν πήγανε καλά και κάποια αποτελέσματα δεν ήταν, κάποιες φορές η απόδοσή μας δεν ήταν τόσο καλή. Δεν σημαίνει πως εμείς δεν θέλαμε να το κάνουμε. Για παράδειγμα, όταν παίξαμε το πρώτο παιχνίδι στην Λεβάντε, ναι, δεχτήκαμε τον γκολ πάρα πολύ γρήγορα, ναι, τα πράγματα δεν ξεκινήσαν όπως τα θέλαμε. Στη συνέχεια όμως είχαμε και κάποιες ατυχίες. Μας σφύριξαν δύο πέναλτι εναντίον μας, αποβλήθηκε παίχτης της ομάδας μας και έτσι τα πράγματα μετά ήταν δύσκολα για μας. Αυτό δεν σημαίνει πως εμείς δεν θέλαμε να πάνε καλά τα πράγματα για μας, όμως πραγματικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Στο δεύτερο παιχνίδι εδώ, παρόλο που εμείς θέλαμε να αλλάξουμε τα πράγματα, πάλι ξεκινήσαμε άσχημα, πάλι δεχτήκαμε ένα γκολ και έτσι ήταν πάρα πολύ δύσκολο στη συνέχεια να κάνουμε αυτό που ήθελε ο κόσμος. Θέλουμε λοιπόν τη στήριξη του κόσμου, θέλουμε να δείξουμε όπως το κάναμε σήμερα πως εμείς θέλουμε να σηκώσουμε το κεφάλι και θέλουμε να παίζουμε καλύτερα. Και αυτό θέλουμε να καταλάβει ο κόσμος. Ξέρουμε πως ο κόσμος πάντα περιμένει κάτι καλύτερο από εμάς και αυτό είναι καλό και εμείς προσπαθούμε να το καταφέρουμε. Να ρωτήσουμε Δημήτρη από το στούντιο αν. Για εμάς, γιατί αλλάξαμε. We changed three times coach the last month, mm-hmm. and that's very complicated to find automatism with the team. But sometimes this is small details, but all these small details make sometimes that we're not going so well as expect the fans. Και ότι μέσα στον τελευταίο μήνα έχουμε αλλάξει τρεις φορές προπονητή. Τα πράγματα είναι δύσκολα με αυτή την έννοια, γιατί είναι δύσκολο να βρούμε τους αυτοματισμούς που ζητάει ο κάθε προπονητής από εμάς. Η ομάδα αλλάζει συνεχώς. Εμείς όμως αυτό που θέλουμε είναι να προσπαθούμε. Προσπαθούμε πάρα πολύ. Και όμως μερικές φορές δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί οι λεπτομέρειες είναι αυτές που κάνουν την διαφορά. Μάλιστα, να ακούσουμε και την, νομίζω, μια ερώτηση που έχετε από το στούντιο. Ναι, να ρωτήσουμε αν αυτές οι αυξομοιώσεις στην απόδοση του Ολυμπιακού, αυτά τα πάνω και τα κάτω που έχει στην απόδοση του Ολυμπιακού, οφείλονται και στην έλλειψη ανταγωνισμού που υπάρχει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι, η ερώτηση είναι εύλογη και νομίζω ότι έχει ξανατεθεί στο τραπέζι. Εάν δηλαδή το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει εύκολα τα αποτελέσματα, αυτό απέναντι σε κάποιες ομάδες που δεν είναι τόσο ανταγωνιστικές, αυτό τον κάνει να αυξομειώνει, να αφήνει γκάζι, να πατάει γκάζι, να πατάει φρένο κτλ. The fact that Olympiakos gets the results easily and against some teams that are not competitive, does it make our team to be one day better, one day worse, not perform as well consistently? Yeah, as I like to say, you know, it's like we are a boxer, you know, we give and we give, we give, and the Adebalos, he never give, you know. So when he will give us, we will not be prepared to this, because it is like a surprise, and always we catch like this kind of goals, you know, as we catch, for example, with Atromitos, you know, surprise, you know, shoot from 20 meters or for 30 meters. And always is a surprise. Sometimes it's complicated, you know, psychologically, and of course to concentrate, you know, to concentrate in our games. But this factor we should correct it well if we want to go through to the league. Έχει πει πολλές φορές πως μοιάζει σαν να είμαστε μποξέροι, οι οποίοι συνεχώς χτυπάμε τον αντίπαλο και ο αντίπαλος δεν κάνει τίποτα. Οπότε όταν εκείνος χτυπήσει, εμείς δεν είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό και μας ευνηδιάζει. Οπότε δεν είμαστε έτοιμοι για να αντιδράσουμε. Κάτι παρόμοιο συνέβη στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, που εμείς δεν περιμέναμε εκείνη τη στιγμή, εκείνο το μακρινό σουτ από τα 20 μέτρα και δεν ξέραμε πως. Δεν το περιμέναμε και δεν αντιδράσαμε όπως θα έπρεπε. Όμως εμείς είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για μας μερικές φορές ψυχολογικά. Όμως ξέρουμε πως πρέπει να προσπαθούμε συνέχεια, να δουλεύουμε για να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίζουμε κάτι τέτοιο. Δημήτρη.